Γεια χαρά! Αυτή τη στιγμή υπάρχει στη Μέση Ανατολή δύο κομμάτια, δύο οικόπεδα, τα οποία είναι υπό αμφισβήτηση το ένα και το άλλο προσπαθεί να το αμφισβητήσει η Τουρκία. Το ένα είναι το οικόπεδο 6, για το οποίο δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα τολμήσει να το αμφισβητήσει ή να περάσει εκεί πέρα, επιφυλάσσεται από πολλές χώρες. Και το δεύτερο είναι, και αυτό είναι το βασικό μας θέμα, είναι το θέμα της, του Καρίσου. Το Καρίσου, αυτό το οικόπεδο, βρίσκεται σε ένα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, και η Χεζμπολάχ λέει ότι αν δεν βρείτε λύση, εμείς θα σας το επιβάλλουμε με το ζόρι, δηλαδή θα βγούμε σε πόλεμο με το Ισραήλ. Καταρχάς πιστεύω ότι θα βρουν μια λύση, δεν είναι εκεί το πρόβλημα, δεν είναι και τίποτα το... Αυτό που μάλλον δεν έχει καταλάβει η Χεζμπολάχ, και αυτό τα ακούω εγώ λίγο τη βέρε σε αυτά που λέω Νασράλα, είναι ότι το Ιράν δεν θα επιτρέψει στην Χεζμπολάχ να βγει σε πόλεμο σε τούτη τη φάση για αυτό το λόγο. Διότι ξέρει πολύ καλά ότι εάν τυχόν, και το Ιράν το ξέρει πολύ καλά, αλλά και η Χεζμπολάχ, ότι αν τυχόν η Χεζμπολάχ κάνει κανένα αστείο να ρίξει τσαμπουκαλευτεί, αυτή τη φορά, όπως έχουμε πει και άλλοτε, έχει αλλάξει το δόγμα, δεν πολεμάει το Ισραήλ την Χεζμπολάχ, πολεμάει το Λίβανο. Και μάλιστα διάβαζα χθες σε κάποια έκθεση ότι η Χεζμπολάχ με την κάλυψη ΜΚΟ ετοιμάζει μέσα στα σύνορα, πάνω στα σύνορα, διάφορα bunkers για να προστατεύσει, λέει, ή για να, βασικά για να μπορέσει να κάνει επίθεση εναντίον του Ισραήλ όταν και αν χρειαστεί. Δεν νομίζω ότι η Χεζμπολάχ θα το κάνει. Πρώτον, διότι αυτά που έχει στείλει το Ιράν στην Χεζμπολάχ, που είναι πύραυλοι ακριβίας και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, δεν θέλει να τα καταστρέψει το Ιράν σε μια άνευ για αυτήν συμφέρον που είναι το Καρίσι, το οικόπεδο. Αυτή τα θέλει εκεί πέρα, ώστε αν τυχόν συμβεί κάτι μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, να μπορέσει να ανοίξει μέτωπο από το Λίβανο εναντίον του Ισραήλ με αυτά που της δίνει, που έχει μαζέψει η Χεζμπολάχ. Οπότε δεν νομίζω, πρώτον αυτός είναι ο λόγος, ότι αν δεν πάρει άδεια από το Ιράν δεν πρόκειται. Ο δεύτερος λόγος είναι βεβαίως ότι ο ίδιος ο Νασράλα ξέρει ότι αυτή τη φορά, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι τελειωμένος και αυτός, αλλά και η οργάνωσή του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Διότι εάν τυχόν συμβεί κάτι το οποίο θα καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος της υποδομής του Λιβάνου, δεν πρόκειται κανείς να αφήσει την Εσμπολά ήσυχη. Θα τη διώξουν όπως διώξαν τους Παλαιστινίους το 82 οι Ισραηλοί, έτσι θα φύγει και η Εσμπολάχ από εκεί πέρα, είτε μέσω Ισραηλινών, που εγώ δεν πιστεύω ότι αυτοί θα το κάνουν, αλλά μέσω των ίδιων των ανθρώπων εκεί, δεν θα την έχουν διαλύσει. Οπότε δεν μου πολύ φαίνεται ότι θα υπάρχει, όχι δεν μου πολύ φαίνεται, είμαι βέβαιος ότι για το Καρίσι δεν πρόκειται να πλακωθούν ο Λίβανος και το Ισραήλ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι θα βρεθεί και μία λύση, διότι το συμφέρει το Ισραήλ να βρεθεί μία λύση με το Λίβανο, ο οποίος έτσι θα μπορέσει σιγά σιγά να ξαναέρθουν τα πράγματα στα περισσότερο normal μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αν δεν υπήρχε η Χεζμπολάχ, ο Λίβανος δεν θα είχε πρόβλημα με το Ισραήλ. Ο Λίβανος δεν είχε ποτέ πρόβλημα μέχρι που έφτασε το 76, ήταν 77 αν θυμάμαι καλά, η PLO στο Λίβανο, και τότε άρχισε να γίνεται της κακομοίρας. Μέχρι τότε οι σχέσεις ήταν όχι απλώς καλές, πάρα πολύ καλές, άτυπες. Να φανταστείτε ότι όταν έγινε ο εμφύλιος πόλεμος, η πόρτα της ελπίδας όπως λεγότανε, είχαν ανοίξει οι Ισραηλινοί
τα σύνορα για να μπορούν να μπαίνουν μέσα Λιβανέζοι οι οποίοι φεύγαν από τον εμφύλιο πόλεμο. Δηλαδή δεν είχαν ποτέ πρόβλημα με το Λίβανο, οπότε είναι μια ευκαιρία ίσως να καλυτερέσουν τις σχέσεις, να ομολοποιήσουν λίγο τις σχέσεις, ειδικά αν τυχόν γίνει κάτι με την Εσπολά. Αυτά!